αφήσουν είτε με τους κάτω. Κατά κανόνα πάνε με τους πάνω, γιατί πάνε με αυτούς που έχουν την πολιτική και οικονομική ισχύ. Δημιουργήθηκαν λοιπόν συνθήκες ρήξης αυτής της συμμαχίας των μεσαίων στρωμάτων με τα πάνω και η μεγαλύτερη αρνητική ίσως υπηρεσία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με την ιστορία του πώς εξελίχθηκε το 2015 ήταν ότι ξανασυγκολήθηκαν σε μεγάλο βαθμό αυτές οι ρογμές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα μεσαία στρώματα αντιμετωπίζουν. Εγώ θα σας πω κάτι, ας αλαφρύνουμε και λίγο την... Με σταμάτησε τώρα που ερχόμουν στο αεροδρόμιο κάποιος, ο οποίος δεν ήταν μεσαίο στρώμα. Μου είπε ο ίδιος, μου συστήθηκε και μου είπε ότι είναι ο γιος κάποιου που έχει ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία εδώ στην Κρήτη. Ότι ήταν συμφοιτητής του Τσακαλώτου, ότι έχει τελειώσει το Χάρβαρντ, αλλά μου είπε εγώ από επιλογή, με ενδιαφέρει μόνο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και είχα την Εστλέ, μου λέει, αλλά επειδή είδα ότι μεγάλωνε, την πούλησα. Και ό,τι σχέδια προσωπικά έχω είναι τέτοια, μικρομεσαία. Μπορεί να πει, μου λέει, τι έχει πιάσει τον Ευπλήδη και όλους εσάς και ακολουθείτε αυτή την πολιτική που διαλύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τα μεσαία στρώματα στο όνομα του ταξικού πρόσημου και αυτό εννοούσε βέβαια το ταξικό πρόσημο της αριστεράς, έτσι το κάτω. Του λέω, κοίταξε να δεις, αυτή η πολιτική βεβαίως έχει ταξικό πρόσημο, αλλά δεν έχει αυτό που εννοείς. Έχει το ταξικό πρόσημο του μεγάλου κεφάλου. Ο ΣΕΡ έχει υπαγορεύσει την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και αυτό το λέγαμε ήδη το 2013 όταν την έφερε την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ ο Χατζηδάκης. Άρα του λέω, δεν είναι ότι είναι οι ιδεολογικές αιμονές της αριστεράς που σήμερα διαλύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και καταστρέφουν τα μεσαία στρώματα. Είναι τα ταξικά συμφέροντα του μεγάλου κεφάλου, το οποίο περνάει μέσα από την πολιτική του μνημονίου. Αυτό τώρα, αυτά που έλεγα εγώ, δεν συμφωνούσε, δεν τα καταλάβαινε. Και παίρνει να μου λέει αυτό με ταξικό πρόσημο, αυτό το λέει ο Τσακαλώτος, ότι είναι με ταξικό πρόσημο, εννοώντας ότι είναι με ταξικό πρόσημο της εργατικής τάξης κτλ. Στο τέλος του είπα, ναι, πες ότι υπάρχει ταξικό πρόσημο, ότι υπάρχει πρόσημο. Το μόνο πρόσημο που μπορεί να υπάρξει πέρα από το πρόσημο του ΣΕΒ είναι το πρόσημο της ηλικιότητας. Γιατί αυτή πραγματικά είναι μια πολιτική που πυροβολείς τα πόδια σου. Αυτά λοιπόν όλα από κάπου δημιουργούν μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη η ενσωμάτωση όπως ήταν στη δεκαετία του 90. Δηλαδή ο εξυγχρονισμός και η ανωτερότητα των ιδεών του νεοφιλελευθερισμού της δεκαετίας του 90 είχε ένα υλικό υπόστρωμα. Είχε κρίσεις και τα λοιπά, αλλά είχε και πάρα πολλές ψευδαισθήσεις οι οποίες μετά το 2008 διαλύθηκαν. Και βλέπετε ότι στο επίπεδο της Ευρώπης, μην κοιτάτε που τρίβουν τα χέρια τους στη Γαλλία ή στην Ολλανδία και λένε ανακόπηκε και τα λοιπά. Αυτά είναι μπούρδες και η νίκη στη Γαλλία είναι πύρια νίκη. Είναι στα τέσσερα χωρισμένο το εκλογικό σώμα στη Γαλλία. Και στην Ολλανδία φτιάξαμε ένα μπαμπούλα ουσιαστικά για να δώσουν στις συστημικές δυνάμεις μια αυτοπεποίθηση. Λέγανε ότι θα βγει πρώτος και πρωθυπουργός κάποιος ο οποίος είχε μία σελίδα πρόγραμμα. Αν κάποιος, εγώ δεν το είχα πάρει είδηση, όταν είδα ότι όλο το προεκλογικό πρόγραμμα που ήταν ενάντια μετανάστευση ήταν μία σελίδα στην κυριολεξία, δηλαδή αυτό που μοιράζανε Φέιβο Λάντ ήταν ολόκληρο το πρόγραμμα. Και του λέγανε ότι αυτό θα γίνει πρωθυπουργό. Εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί, δηλαδή, τέλος πάντων. Παραμένει η βαθιά δυσφορία των λαϊκών στρωμάτων και των νέων σε όλη την Ευρώπη σαν αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης ανασυγκρότησης του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης έτσι όπως φτιάχτηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του πιο στενού καταπιεστικού ανελεύθερου πραγματικά κορσέ. Αυτά δεν περνάνε εύκολα. Άλλο είναι το πρόβλημα.
πρόβλημα και είναι όντως ευρωπαϊκό πρόβλημα και εκφράζεται βέβαια και στην κάθε χώρα καθεμιά, γιατί ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει. Εθνικά κράτη υπάρχουν στην Ευρώπη και δεν είναι εθνικισμός βέβαια να βλέπεις ότι δεν μπορώ. Εγώ ό,τι και να κάνω στη Γερμανία δεν θα φτάσω παρά μόνο σαν πρωτοσέλιδο της Bild. Έφτασα μια φορά στη ζωή μου, δεν θα ξαναγίνω πρωτοσέλιδο, είναι σίγουρο. Αλλά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί μπορεί ο καθένας μας να απλώσει και δεν είναι εθνικισμός, να έχει κάποια επίδραση, η στάση του, η πάγη του, οι απόψεις του, το τι κάνει. Το πρόβλημα είναι σε αυτή τη δυσφορία, σε αυτή την αποξένωση των λαϊκών στρωμάτων τελικά από τον κυρίαρχο λόγο που φάνηκε στη Γαλλία με την κατάρρευση του κλασικού δικοματισμού, αφού είχε φανεί στην Ελλάδα με την κατάρρευση του κλασικού δικοματισμού. Και υπάρχουν και ενδιαφέρουσες ιστορίες που γίνονται αυτή τη στιγμή και στη Βρετανία. Ποιος μπορεί να ηγεμονέσει? Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι η αριστερά έχει μια πολύ μεγάλη ιστορική οπισθοχώρηση από το 89 και μετά, και στα πλαίσια αυτής της οπισθοχώρησης και της μετάλλαξης της σοσιαλδημοκρατίας, κάπου διάβαζα για τη σοσιαλδημοκρατία και το βρήκα αυτές τις μέρες πολύ σωστό, που λέει ότι η σοσιαλδημοκρατία συμμετείχε στην αποδόμηση των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες σε μια άλλη ιστορική περίοδο είχε βάλει και η ίδια πλάτη, και αντίθετα με τον νεοφιλελευθερισμό που έχει τις νεοφιλελεύθερες αντιμεταρρυθμίσει πρακτικά να προτάξει, δεν είχε στη θέση αυτών που αποδόμησε να προτείνει τίποτα, τίποτα τουλάχιστον να είναι δικό της. Αλλά εδώ ας ξεχάσουμε η σοσιαλδημοκρατία, τελειωμένη υπόθεση ιστορικά εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα. Ας δούμε το θέμα της αριστεράς και μάλιστα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί η ριζοσπαστική αριστερά, αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα, δεν κατάφερε να ηγεμονεύσει και στις περισσότερες χώρες που δημιουργείται αυτή η διάσταση ανάμεσα στα κυρίαρχη πολιτική και στα λαϊκά στρώματα, είναι ακροδεξί, ξενοφοβική, αντιμεταναστευτική, εν πάση περιπτώσει με δεξιό πρόσημο, αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν να αξιοποιήσουν. Εγώ θα σας πω ότι το θέμα της, το ότι μπορεί να πάει αλλού η κατάσταση, φαίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία, αυτή η ιστορία με το Μελανσόν, που ξαφνικά μαζί με τους δυο τροτσκιστές υποψήφιους, είναι ουσιαστικά το 24% των ψήφων του γαλλικού σώματος. Θα υπήρχε περίπτωση, έκανε μια πολύ σωστή εκστρατεία, απέδειξε, για να πούμε για τα μέσα, από ό,τι μας εξήγησε ένας 30χρονος εκπρόσωπος του στην Αθήνα, που αν δεν περάσει, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Χαρίλαος, το ποτάμι από την άλλη μεριά, γιατί πολλοί δυνητικά ηγέτες της αριστεράς το περάσανε και βρεθήκαν, ας πούμε, ο Θεοδωρικάκος, ξέρω εγώ, που ήταν γραμματέας της ΚΝΕ μετά που φύγαμε εμείς και μαζί μας και η ΚΝΕ το 89, ήταν ο γραμματέας της ΚΝΕ και τώρα είναι στρατηγικός σύμβουλος του Μητσοτάκη. Αν τα ξεπεράσει όλα αυτά, θα είναι ένας από τα νέα χαρισματικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν μας εξήγησε πώς χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες. Δεν έγραψε τίποτα ο τύπος, και μέσα από αυτά μπόρεσαν να φτάσουν με μια, ας πούμε, αξιοποιώντας πραγματικά σε μια άλλη κατεύθυνση. Αλλά γιατί είχαν ένα μήνυμα, να πούμε. Αν δεν είχαν ένα μήνυμα, δεν θα τους έσωζε τίποτα. Υπάρχουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να υπάρξει παράγραψη αυτών των μέσων σήμερα. Δεν είναι τόσο. Το θέμα είναι, έχεις κάτι να πεις? Δέστε το τραγικό με τη Βρετανία. Στη Βρετανία, σε ένα βλερικό κόμμα, βρέθηκε ο Κόρμπιν, ήταν ό,τι πιο αριστερό και ριζοσπαστικό υπήρχε, από τα κάτω, κυριολεκτικά από τα κάτω, πρόεδρος. Με όλους τους βαρώνους του κόμματος, την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, την πλειοψηφία των βουλευτών, να κοιτάνε να το ψηλώσουν. Έφτιαξε μέσα σε ένα διάστημα ενός χρόνου το μαζικότερο αριστερό κόμμα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή
από 150.000 έχουν φτάσει στα 900.000 οργανωμένα μέλη στη Μεγάλη Βρετανία, ξεπέρασαν και το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και κινδυνεύει με συντριβή και αν συντριβεί εκλογικά, τότε θα τελειώσει βέβαια και η ιστορία του Κόρμπιν και ας είναι από κάτω, ας έχουν έρθει 800.000 άνθρωποι που έγιναν μέλη του κόμματος για να μπορέσει το κόμμα να γυρίσει σελίδα. Γιατί? Διότι όταν μπήκε το θέμα του Brexit, στο Brexit κυριάρχησαν ξενοφοβικές, αντιμεταναστευτικές κλπ. Δυνάμεις και το ίδιο το κόμμα ήταν βαθιά το εργατικό διαιρεμένο. Από τη μια μεριά οι μπλερικοί που ήταν ευρωπαϊκότεροι, όχι των δεξιών, ευρωπαϊκότεροι της Μέρκελ και του Σόιμπλε και οι λοιποί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να την παραθεθούν. Στην Αγγλία δηλαδή το αριστερό πρόσημο στο Brexit το έδωσαν μικρές περιθωριακές ομάδες. Υπήρξαν και αυτοί για την τιμή των όπλων, αλλά δεν είχαν μια τέτοια δύναμη. Και τώρα η Τερέζα Μέι, φερόμενη πάρα πολύ έξυπνα, ευνηδιαστικά προκυρήσει εκλογές που θα τις χάσουν γιατί δεν έχει αντιστραφεί, δηλαδή δεν έχει καταφέρει να βάλει μια αριστερή σφραγίδα στο Brexit ο Κόρμπιν και δεν έχει γιατί παράσεται από μέσα το κόμμα του ακόμα και σήμερα μεταξύ που μένουμε ή φεύγουμε. Και το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα χαθεί μια δυνατότητα σε μια τόσο μεγάλη χώρα ξαφνικά το, να μπορέσει από τα κάτω να υπάρξει μια επανάσταση γιατί τελικά ο καθένας παίρνει τις δικές του ευθύνες και ο Κόρμπιν σε σχέση με το θέμα του πώς χειρίστηκε εν μέσω βέβαια διασταυρούμενων πυρών την ιστορία του Brexit έχει ευθύνες. Στη Γαλλία την άλλη μεριά, αν δεν υπήρχε το κίνημα των νέων, αυτό το φοβερό κίνημα που κράτησε τόσους μήνες ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Μελανσόν και οι άλλοι να καταλάβουν εκλογικά το 1/4 του σώματος. Απ' την άλλη μεριά, αν είναι εκλογική ψήφοι και δεν καταφέρουν να οργανωθούν σε μια συντεταγμένη με τοπική, με πρόγραμμα και δράση, δεν θα κάνουν και σπουδαία πράγματα. Δηλαδή, αύριο θα μπορούν πάλι μια μόνο εκλογική. Αυτή ανατρέπεται πάρα πολύ εύκολα. Εγώ νομίζω ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ. Πρέπει να είναι ανοιχτές οι διαδικασίες. Η δικιά μου προσωπική στενή άποψη είναι αυτό που διάβασαν οι προηγούμενοι ομιλητές, το διαλύνανε μέσα από εκεί, ότι δεν μπορεί αυτοί που συμπορευτήκαν στην τότε η νέα λαϊκή ενότητα του Σεπτέμβρη να μην μπορεί να ξανασυμπορευτούν στα πλαίσια πια ενός μετόπου και να σχηματίσουν ένα πυρήνα ανοιχτό σε πολύ ευρύτερες δυνάμεις. Αλλά από κάπου θα ξεκινάς, δεν μπορεί να ξεκινάς όλα ή τίποτα. Και δυστυχώς η ιστορία του Κουκουέ, εγώ δεν έκανα καμιά αναφορά στο Κουκουέ, γιατί το Κουκουέ, παρόλο που μόνο αυτό και η Χρυσή Αυγή δεν έχουν ψηφίσει κανένα από τα μνημόνια αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, σαν κόμματα μιλάω, όχι σαν βουλευτές, το ίδιο δεν θεωρεί τον εαυτό του αντιμνημονιακή δύναμη. Δηλώνει ότι είναι δύναμη για την ανατροπή του καπιταλισμού και δεν καταλαβαίνει, κατά τη γνώμη μου, επειδή εδώ και 15 χρόνια έχει καταργήσει αυτό που ήταν χαρακτηριστικό και του Κουκουέ και των κομμουνιστικών κομμάτων από τη δεκαετία του 30 μέχρι τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα, το μεταβατικό πρόγραμμα. Με όρους προπολιτικού προγράμματος του Κουκουέ, το αντιμνημονιακό μέτωπο θα μπορούσε να είναι το μεταβατικό πρόγραμμα που όμως εδώ και μια εικοσαετία σχεδόν δεν έχει πια και ο στόχος είναι ουσιαστικά σοσιαλιστική επανάσταση. Ναι, να πω κάτι για το Κουκουέ. Αν το Κουκουέ, εγώ το πιστεύω βαθιά, αν το Κουκουέ είχε ανταποκριθεί σε κλίση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να τις αντιμετωπίζει αφιψηλού περιφρονητικά κτλ, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4% δεν θα ήταν τόσο εύκολα μετά το δημοψήφισμα να γίνει αυτό που έγινε. Θα ήταν άλλες δηλαδή οι δυνάμεις που θα μπορούσε να τραβήξει.
αλλά με το άγχο, όπω ξέρετε, και η γιαγιά μου και ο παππού μου, για να πάμε στα γνωστά. Η ιστορία δηλαδή μπορεί να σκεφτεί κανεί πάρα πολλά αν, αλλά τελικά η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται από τον νικητέ συνήθω, όμω τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα δεν μπορούν να δεχτούν τόσε πολλαπλέ τελικά. Κυρίως και μετά, Γιώργος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους παρουσιαστές αλλά και την συγγραφέα για την πολύ διαφωτιστική, ναι, για την πολύ διαφωτιστική σημερινή παρουσία τους. Θα προχωρήσω σε ερωτήσεις κατευθείαν, νομίζω είμαστε αρκετά κουρασμένοι. Είναι αναγκαίο κεφάλι και από όλη τη συζήτηση ότι πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο προφανώς θα έχει ένα όραμα που θα αγκαλιάσει την κοινωνία και τα τρεις πολιτικά υποκείμενα που μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις κινηματικές διαδικασίες και ας πούμε στην ουσία της συζήτησης, περιγράφει και ένα ζωφερόκλημα. Νομίζω ότι καταρχήν αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να προκύψει μετά από έντονες ενδοσκοπήσεις του ενός ή του άλλου κομματικού ή πολιτικού σχηματισμού. Θα πρέπει να δούμε μια άλλου τύπου διαδικασία, η οποία θα κάνει ανάλυση των γεγονότων και των καταστάσεων που συνέβησαν στην Ελλάδα, ας υποθέσουμε από το 1974 και μετά, ας μην πάμε πολύ πίσω, και νομίζω ότι από εκεί θα βρούμε λύσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ενωθούμε όσοι σκεφτόμαστε κάπως διαφορετικά και δεν μένουμε πίσω από ανακόμενο. Λοιπόν, η ουσία της συζήτησης. Μπορεί να υπάρξει μετά από όσα υπόθηκαν μια Ευρώπη με διαφορετικό πρόσωπο, γιατί ό,τι συμβαίνει δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί δηλαδή αυτό που συζητιέται ότι στην Ευρώπη μπορεί να γεννηθεί κάτι διαφορετικό στις σημερινές συνθήκες είναι δυνατό και πόσο εύκολο να γίνει. Και το δεύτερο που πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση πέρα από αυτά που αφορούν τον τόπο μας. Πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε και κάποια λύση έξω από το ευρώ και την ευρωζώνη. Ή θα καθόμαστε να συζητάμε ανάως με βάση κάποιους όρους οι οποίοι συνεχίζουν να μας δεσμεύουν. Θέλω απλά να υπενθυμίσω ότι τις εκλογές του 2015 τις κερδίσαμε και δεν κάναμε επανάσταση. Κερδίσαμε εκλογές. Έπρεπε να πάμε με τη δημοκρατική τάξη. Και αυτό κάνουμε. Ενώ πως είναι. Γιατί πολλά από όσα ακουστήκαμε εδώ με... Με πάνε σε λογικές βολονταριστικές, σε λογικές επαναστατικές. Δεν είναι επαναστατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι. Τέλος πάντων, δεν θα έρθει. Ο καθένας μπορεί να διατηρήσει τις απόψεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Τσίπρας είπε τις παραμονές δημοψηφίσματος ότι θα μένουμε στην Ευρώπη, θα κάνουμε δημοψήφισμα για να μείνουμε στην Ευρώπη. Και μείναμε στην Ευρώπη. Με οδηγηρούσα, με οδηγηρούσα. Δεν υπήρξε πιστική άλλη λύση. Μπορεί να γελάτε, είναι το πιο απλό πράγμα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί άλλη πιστική λύση. Όχι, δεν έλεγε το δημοψήφισμα έτσι. Μα έχετε διαβάσει τι ήταν στην πάνω αριστερή σελίδα του δημοψηφίσματος. Το διαβάσατε. Το διαβάσατε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι για να κλείσουμε. Νομίζω ότι προσωπάθηκα όλους τους ευρωβουλευτές. Βεβαίως σέβομαι και την αγανάκτηση, δεν την κατανοώ όμως όταν γίνεται ο αγανάκτης. Ωραία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είπε ο Γιονέλης ότι δεν στηρίχθηκε άδεια από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ τοπικά και τον Γραμματέα και τον Υπογραμματέα κτλ. Εγώ δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Έλεος, έλεος, έλεος.
Μαχαϊκή όπως η Μαχαϊκή δεν έκανε τίποτα. Έλα τώρα. Ήμουν μέρος της Μαχαϊκής. Μα ρε παιδιά, μη λέτε ψέματα. Αυτό εξοργίζει. Ψέματα μη λέτε. Πες την άποψή σου χωρίς να λες ψέματα. Τροπή. Ωραία, είναι άλλο σχολικό. Εμένα μ' αρέσει να εκτίθεται. Εμένα μ' αρέσει να εκτίθεται. Μην πάρω τα πέρα. Γιώργο, σε παρακαλώ, πες την άποψή σου χωρίς να κάνεις. Η άποψή μου είναι ότι τοπικά η Νάντια στηρίχθηκε από πάρα πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστούς Ιρακιώτες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίχθηκε τώρα. Και τελικά τι έγινε. Δεν μπορώ να ξέρω. Η Νίκη από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι ακούσαμε μια σοβαρή ανάπτυξη επιχειρημάτων από μια, εγώ θεωρώ, εξακολουθώ να τη θεωρώ συντρόφη στην Νάντια, εξάλλου η ιστορία με την Νάντια ξεκινάει το 1974 από το ΚΚΕ και δεν θα και για λόγους ηθικής τάξης, δηλαδή νομίζω ότι με την Νάντια λίγο πολύ έχουμε τις ίδιες αξίες και τις ίδιες θέλουμε λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαφορετικά, σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Η ουσία είναι, μπορεί να είμαστε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, να μπορούμε να διαλεγόμαστε, να μπορούμε να συζητάμε και να μπορούμε κατά βάση να ανεχόμαστε ένα στον άλλο, να μην το βρίζουμε. Εγώ θέλω να πω σε σχέση με αυτό που είπα εγώ και θέλω να το ξαναεπαναλάβω γιατί είναι δικιά μου ανάγκη να το ξαναεπαναλάβω. Ότι σε σχέση με αυτή την ομάδα που χωρίς να έχω ιδέα, χωρίς να μου το πουν, πήραν την πρωτοβουλία, φτιάξανε μια παράγραφο συμπαράσταση και μαζέψανε 150 υπογραφές και για έναν από αυτούς τους 150, που ήταν οι περισσότεροι ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς τους 150, οι οποίοι σαν άτομα υπέγραψαν, αισθάνομαι και θα αισθάνομαι πολύ περισσότερο στις γενικότερες συνθήκες που υπήρχαν τότε, μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και ο Γιώργος ήταν μέσα σε αυτούς και εγώ είπα στην αρχή ότι και πολλοί από αυτούς είναι και σήμερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Κανένας δεν αμφέβαλε ότι η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στην εξουσία επειδή κέρδισε και μάλιστα με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα τις εκλογές. Το πρόβλημα της πολιτικής νομιμοποίησης δεν είναι πρόβλημα θεσμικό. Δεν έκανε πραξικόπημα για να βρεθεί στις εκλογές. Έπεισε και την ψήφισε το 1% λιγότερη από όσο είχαν ψηφίσει οι όχι ήδη βέβαια και με μικρότερη βάση γιατί οι νέοι απήχαν σε μεγάλο βαθμό οπότε έδειξαν και τα αποτελέσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι νόμιμη κυβέρνηση. Αλλού είναι το θέμα. Του ποιος δεσμεύεται σε τι. Αυτή η κυβέρνηση, όταν, η πρώτη κυβέρνηση, όταν ψηφίστηκε το Γενάρη, ψηφίστηκε με ένα προεκλογικό πρόγραμμα που έλεγε «Απεμπλοκή από τα μνημόνια εντός Ευρωζώνης, εκτός εάν», το έλεγε ο Τσίπρας, το λέγαμε εμείς όλοι όσοι βγαίναμε δημόσια, «μπει θέμα επιβίωση του λαού μας». Ήταν μια εκδοχή στο πιο αναλυτικό αυτό που λέγαμε ότι το νόμισμα δεν είναι ταμπού ή για κανένα άλλο λόγο, αλλά αν μπαίνει θέμα ότι μνημόνια δεν μπορεί, ότι θα πρέπει να διαλέξει μεταξύ, πώς το λένε, απελευθέρωση από τα μνημόνια και ευρώ. Δεν θέλαμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά αν χρειαστούμε να βρεθούμε, θα κάνουμε επιλογές. Αυτά τα λίγη ο Τσίπρας, τα λέγαμε και εμείς. Έτσι εκλέχθηκε η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την εκλογή της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το ένα κομμάτι έπεσε εκτός δημόσιου λόγου. Δηλαδή έμεινε το πρόγραμμα απεμπλοκής εντός Ευρωζώνης και
και το εκτός εάν τίθεται επιβίωση του λαού, έφυγε. Χωρίς να γίνει καμιά συζήτηση, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, στο Υπουργικό Συμβούλιο ή μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δόθηκε αυτό βέβαια, έστελνε ένα σήμα. Δηλαδή, κατόπιν εορτής, το λέω μέσα στο βιβλίο, γιατί και εγώ δεν είχα πλήρη συγκίνηση τότε, αλλά στην πορεία φάνηκε, στην πορεία ήδη τότε της πρώτης κυβέρνησης, ότι αυτό έστελνε στους δανειστές, οι οποίοι ήταν απείρως πιο έμπειροι από εμάς, ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είχε 100 χώρες σε πρόγραμμα, ένα σήμα αυτοαφοβισμού. Γιατί αν λες σε κάποιον ότι θέλω απεκλογή από τα μνημόνια, αλλά ό,τι και να συμβεί, θα μείνω εντός ευρωζώνης, δηλαδή φύγει το εκτός εάν, είναι σαν να του λες στρίμωξέ με, στο τέλος τι θα κάνω, που είναι η τακτική καθυστέρηση που παίξανε μέχρι να τραγίξουν την οικονομία και να βρεθείς να είσαι όντως με την πλάτη στο τοίχο. Όταν δόθηκε η μεγάλη μάχη, εγώ δηλαδή θεωρώ ότι αυτό καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση και καθόρισε επίσης και το ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο οποιοδήποτε από τα εναλλακτικά πλάνα, τα οποία είναι πραγματικότητα ότι επιδιώχθηκε να φτιαχτούν, όχι μόνο αυτά που λέει ο Βαρουφάκη, ο Βαρουφάκη είναι υπόψη του άλλου, εγώ αυτά του Βαρουφάκη δεν τα ήξερα. Ξέρω άλλο, που είχα πάρει και η ίδια μέσα. Και ξέρω ότι όλα τα εναλλακτικά πλάνα εκπορευότανε, δεν εκπορευότανε από κάπου, ξέρω εγώ, την αριστερή πλατφόρμα που πήγαινε στην Ρωσία και κάτι θέλε να κάνει. Όλα εκπορευότανε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Τσίπρα. Όλα εκπορευότανε, δεν μπορούσε όμως κατά τη γνώμη, ήταν όλα καταδικασμένα και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε τίποτα. Γιατί ο άλλος που έχει οικονομικές και εμπορικές γνώσεις με το, σχέση με την Ευρωζώνη, που του λες το αυτή ότι ξέρεις, αν με στριμώξει πάρα πολύ και δεν έχω άλλο τρόπο, θα την κάνω. Θα με βοηθήσει εσύ ώστε να μπορέσω να την κάνω και να μην καταρρεύσω. Δεν μπορεί να σε πιστευτεί, γιατί αυτά δεν λέγονται μόνο έτσι. Πρέπει να υπάρχουν δημόσιες δεσμεύσεις. Δεν λέω να βγεις και να πεις συζητάω με τους τάδε τα τάδε. Αλλά να πεις ότι αυτή η προοπτική υπάρχει. Θέλω εντός ευρωζώνης, αλλά αν δεν. Αυτό το αν δεν δηλαδή που έφυγε ήταν κρίσιμο. Ήταν κρίσιμο γιατί ο άλλος να σε πιστευτεί και να βάλει το κεφάλι του στο κουμπά, όταν αυτά το καλές το αυτή, γιατί να έχει εμπιστοσύνη ότι κρίσιμη στιγμή δεν θα τον αφήσει αυτόν εκτεθειμένο. Επειδή θα έχει αποφασίσει για λόγους αμοιβαίου όφελους βέβαια και όχι επειδή σε αγαπάει ιδιαίτερα ή είσαι ιδεολογικά συγγενής και τα λοιπά, να σε βοηθήσει. Και υπάρχει και μια άλλη πλευρά ουσιαστικής νομοποίησης. Ο λαός. Τι είναι ο λαός? Αυτό το λέω και το πιστεύω βαθιά. Είναι ένα κοπάδι πρόβατα που τη μια στιγμή του λέμε εντός ευρωζώνης και τη δύσκολη στιγμή του λέμε εξαρτικά όχι φεύγουμε. Δηλαδή που βγάζουμε ένα, πώς το λένε, λαγό μέσα από το μανίκι και του λέμε τώρα πάμε εδώ και σφυράμε και κάνουμε ας πούμε. Είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι, αγωνιστές πολλοί από αυτούς που έχουν να χάσουν και στη μια και στην άλλη περίπτωση πολλά πράγματα, που ρισκάρουν. Θα πρέπει λοιπόν να τους αναφερθείς. Πώς το λέει ο τίτλος του Βαρουφάκη, adults in the room. Είναι οι adults in the room και θα πρέπει να τους φερθείς σαν να είναι ενήλικες. Όταν έγινε η περίφημη μάχη του Μένουμε Ευρώπη, που ήταν η ερεμηνεία που έδιναν πώς το λέω, Πολάκης, οι Μένουμε Ευρωπαίοι, στο δημοψήφισμα. Και που εμείς σωστά λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι θα υπογράψεις μνημόνιο, συμφωνία Juncker ή όχι. Αυτό ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Όταν λοιπόν η απάντηση με μια φοβερή, δηλαδή πιο γενναιόδωρο από αυτό το 62% που ούτε ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, ούτε αριστερά ήταν, αλλά εξέφραζε μια φοβερή λαϊκή απέτηση να τερματιστεί ο εγκλωβισμός σε αυτό το τούνελ των μνημονίων. Όταν σου δίνει λοιπόν, είσαι μια λαϊκή κυβέρνηση,
κυβέρνηση, δύναμη είναι ο λαό. Του δίνει μια τέτοια τεράστια δύναμη. Εσύ να σε μια εβδομάδα, ας πούμε, το αναποδογυρίζεις αυτό. Γιατί το αναποδογύρισες? Εγώ δεν έχω την άποψη ούτε ότι από πριν τα φτιαγμένα. Εγώ έχω την άποψη ότι κρέθηκε σε ένα σφαγείο και οπισθοχώρησες, συνθηκολόγησες ολοκληρωτικά. Είχες άλλο δρόμο. Βεβαίως. Μια χαρά τα λέγαμε στον κόσμο. Μπορούσαμε να τους εξηγήσουμε πώς είναι η κατάσταση. Όπως γύρισε την βραδιά του δημοψηφίσματος και είπε εγώ αυτό δεν το ψηφίζω, θα το βάλω στο λαό, να αποφασίσει ο λαός αν θέλει να το ψηφίσει ή όχι. Μπορούσες να γυρίσεις και να πεις βρίσκομαι μπροστά σε ένα τοίχο. Οι τράπεζες είναι κλειστές, έχω αυτή την πραγματικότητα. Έχω πετρέλαιο για 9 μήνες. Έχω τρόφιμα για 3 μήνες, όπως είμαστε. Έχω το 50% των φαρμάκων. Αυτά που σας λέω μας τα είπε ο Κουρουπλής επίσημα μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μας τα είπε παραμονές του δημοψηφίσματος, ότι αυτές είναι οι δυνατότητές μας, στατικά όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, χωρίς βοήθεια κτλ. Λοιπόν, εγώ και από εκεί και πέρα βέβαια μπορούσες να προτείνεις στο λαό μέσα μια εβδομάδα ήδη το δημοψήφισμα. Παρασκευή το αποφασίσαμε και το αποφασίσαμε όλοι ευνηδιασμένοι. Ο Τσίπρας γύρισε και μας είπε κάνουμε δημοψήφισμα, δεν μπορώ να υπογράψω αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορούσαμε άλλη μια εβδομάδα να επιβιώσουμε όπως είμαστε και να αποφασίσει ο κόσμος τι ήθελε να κάνουμε. Δύο δρόμοι υπήρχαν τότε. Είτε αντίσταση μέχρι το τέλος, που σήμαινε σύγκρουση, που σήμαινε ότι έφευγε εκείνη τη μέρα και έβρισκε από του συμμάχου που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσει και του έλεγε με όλου του δημόσιου πια: είμαι εδώ, μπορεί να βοηθήσει με αυτά τα ταλάγματα κτλ. Κτλ. Ή φεύγω. Παρετούμε. Άσε αυτού που είναι άνθρωποι των μνημονίων, που είναι δικιά του ιδιοκτησία τα μνημόνια. Βλέπετε τώρα μέσα σε όλα αυτά που λένε είναι ότι δεν θα κινδυνεύει η ιδιοκτησία των μνημονίων. Αυτό τους έξω τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μνημονίων. Ας τους να εφαρμόσουν αυτή το μνημόνιο. Εγώ θα σου έλεγα Γιώργο ότι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μια συνθηκολόγηση, θα είχες υποχώρηση δυνάμεων, αλλά θα ήταν μια τακτική ήττα. Εγώ δεν ήμουν με τη δεύτερη, θα ήμουν με την πρώτη. Δηλαδή ότι πρέπει να δώσει τη μάχη. Αλλά αν έκλεινε η κυβέρνηση και ο κόσμος το δεύτερο, θα το υποστήριζε, γιατί μπορώ να καταλάβω μια ήττα που έχει τακτικό χαρακτήρα, που σε βοηθάει να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να ξαναεπανέλθεις και εσύ ότι η αριστερά. Και αυτό λέω και στην παρέτησή μου. Λέω στον Πρωθυπουργό ότι αυτό που υπέγραψες έχει στρατηγικό χαρακτήρα αυτή η συνδικολόγηση. Δεν μπορείς να μαζέψεις ξανά τις δυνάμεις για να ανοίξεις από την αρχή το θέμα της απεμπλοκής της χώρας από αυτήν την καταστροφικό τούνελ στο οποίο είναι εγκλωβισμένη. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και το βασικό. Ξέρετε κάτι να πείτε, θα είναι σύντομο όμως, πολύ σύντομα αν θέλετε. Σύντομο το πάρα. Επειδή έχουν περάσει 4 ώρες σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ήμουν με το προεκλογικό, με την προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έλεγε εντός ευρωζώνης, εκτός εάν. Και στήριξα τότε την πρώτη περίοδο την προσπάθεια που έγινε να βρεθεί λύση εντός ευρωζώνης, χωρίς όμως ποτέ να απαρνηθώ το δεύτερο μέρος. Σήμερα δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πια δυνατότητες. Ακόμα και τώρα θεωρώ ότι τότε υπήρχαν κάποιες λίγες ο δύσκολες προϋποθέσεις υπήρχαν. Σήμερα είναι καθαρό. Δηλαδή το μνημόνιο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι αδιατάραχτα συνδεδεμένα με το ευρώ. Δεν το λέω εγώ, το πληρώνει. Λοιπόν, και αυτή είναι και η μεγαλύτερη δυσκολία, η προγραμματική για τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, ότι εφόσον πια μια σειρά δυνάμεις το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, θα πρέπει αυτό το θέμα να είναι καθαρό. Δεν έχει σημασία πώς θα το πει στον κόσμο.
τον κόσμο μπορείς να μιλήσεις έτσι ώστε να του πεις θα προσπαθήσουμε, δεν θα πάμε κατευθείαν, μπορείς να του πεις διάφορα πράγματα, αλλά το βασικό θα είναι αυτό, ότι έχεις ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος, ο τακτικός